Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον δικηγόρο, τον κύριο Στέφανο Βιτοράτο, να μας πει δύο λόγια για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και για την οργάνωση στην οποία συμμετέχει. Καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Καλησπέρα σας και από την Αθήνα. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Σήμερα όντως είναι η μέρα ασφαλούς διαδικτύου, η οποία γιορτάζεται εδώ και 16 χρόνια, τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα του χρόνου, οπότε έτσι βγαίνει. Διοργανώνεται από το δίκτυο InSafe, InHope, με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικά σκοπός της είναι να προωθήσει την ασφαλή και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, κυρίως ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους. Εγώ είμαι μέλος της οργάνωσης Homo Digitalis. Η Homo Digitalis είναι η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα η οποία ασχολείται με την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων στην εποχή που είναι οποία ζούμε. Η οργάνωσή μας δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Ξεκίνησαμε 6 νομικοί, αλλά πλέον αριθμούμε πάνω από 40 μέλη, με διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, διότι πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα, τα ψηφιακά δικαιώματα, πρέπει να τα προσεγγίζουμε διεπιστημονικά, όπως λέμε κι εμείς. Η κοινωνία μας πιστεύουμε ότι αναδιαμορφώνεται στο σύνολό της από τη χρήση του διαδικτύου με τη μορφή που έχει πάρει και ειδικότερα για τα παιδιά, αν είναι να επανέλθουμε στη σημερινή ημέρα. Η σημερινή νέα γενιά έχει γεννηθεί σε μια εποχή η οποία είναι ψηφιακή και τα παιδιά είναι γεννημένα σε αυτή την εποχή, είναι πολύ νωρίς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν το χρησιμοποιούν σωστά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν εγκυμονούνται αρκετοί κίνδυνοι από τη χρήση διαδικτύου για τα ίδια τα παιδιά. Εμείς αυτό που λέμε και στους γονείς οι οποίοι μας πλησιάζουν είναι ότι δεν πρέπει τα παιδιά να τα αποτρέπουμε να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά πρέπει να μάθουν να το χρησιμοποιούν σωστά. Να μάθουν την τεχνολογία από τη μικρή ηλικία. Και αυτό που το μαθαίνουν και πώς. Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως και για όλα τα ζητήματα, έρχονται πρώτα απ' όλα από τους ίδιους γονείς. Οπότε οι ίδιοι γονείς πρέπει να ενημερωθούν. Δεν είναι απλά να δώσουμε ένα τάμπλετ, ένα κινητό, έναν υπολογιστή στο παιδί μας, αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχουμε οριοθετήσει και το χώρο που χρησιμοποιείται από το παιδί. Και κυρίως να το ενημερώσουμε από μικρή ηλικία, αλλά και όταν πλέον είναι λίγο μεγαλύτερο, για τους κινδύνους που κρύβονται στο διαδίκτυο, όπως ο εθισμός, το cyberbullying, η σεξουαλική παρενόχληση και ούτω καθεξής. Κυρίως όμως πρέπει και οι γονείς να δείξουν εμπιστοσύνη και να παρατηρούν την διαδικτυακή συμπεριφορά του παιδιού. Να μην είναι υπερπροστατευτικοί δηλαδή, να έχουν μια φιλική στάση ώστε και το παιδί να τους εμπιστεύεται, ώστε και το παιδί να μπορεί να μιλήσει μαζί τους για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ενδεχομένως, για τους αγνώστους που το προσεγγίζουν, για τις φραστικές λεκτικές επιθέσεις που δέχεται και για οτιδήποτε άλλο βλέπει ότι αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Κύριε Βιτοράτε, μέσα από το διαδίκτυο παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα? Βεβαίως. Μέσα από το... Και πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος από αυτό? Μέσα από το, όπως λέμε, υπάρχει και ένας ψηφιακός εαυτός εκτός από τον πραγματικό μας πλέον. Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των ανθρώπων στην ψηφιακή εποχή, αλλά είναι προέκταση των ήδη κατοχυρωμένων δικαιωμάτων που έχουμε και στην πραγματική μας ζωή. Δηλαδή, υπάρχει το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Υπάρχει το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και την ελευθερία της πληροφόρησης. Και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που γίνεται μεγάλη αναφορά τώρα τελευταία. Οι τρόποι προστασίας υπάρχουν σαφώς τα νομικά μέσα, ανάλογα με το τι παραβίαση έχουμε, αλλά πρέπει, πιστεύω, να ξεκινήσουμε, και αυτό είναι που λέμε εμείς, από την ίδια την ανθρώπινη συνείδηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέσο που έχουμε. Τώρα, αν πάμε για πιο πρακτικά, να σας πω ότι υπάρχει συμβουλευτική γραμμή, για παράδειγμα, helpline, που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να καταγγείλουν μια να μιλήσουν με ψυχολόγους για να πάρουν συμβουλές για την ενασχόληση στο διαδίκτυο, για τον εκφοβισμό κτλ. Σαφώς υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων καταγγελία στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή που υπάρχει στην Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και για να ακούσουν και οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά ότι η δική τους η συνείδηση είναι το πρώτο ανάχωμα που έχουν απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου. Έχουμε στοιχεία για την πλοήγηση στην Ελλάδα?
τι στοιχεία εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε στοιχεία για το κυρίως τι αναφορές λαμβάνουμε. Δηλαδή, περισσότερο από το 35% των αναφορών σε αυτή τη γραμμή που σας είπα, τη γραμμή βοήθειας, είναι για ζητήματα εξάρτησης διαδικτύου και άλλο ένα 25% για διαδικτυακό εκφοβισμό. Η πλοήγηση, σκεφτείτε ότι πλέον ένας στους τρεις χρήστες παγκοσμίως του διαδικτύου είναι παιδιά και ένας στους πέντε αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παιδί. Mm-hmm. Όταν λέμε παιδιά, από ποια ηλικία ξεκινάνε και το χρησιμοποιούν τα παιδιά το διαδίκτυο? Κοιτάξτε να δείτε, πλέον νομίζω ότι από την ηλικία των 7-8 χρονών με τις πιο απλές μορφές αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εν είδη παιχνιδιού και βέβαια αυτό αρχίζει αργότερα να εντείνεται όταν μπαίνουν και στην εφηβεία. Δηλαδή τα παιδιά μετά τα 12 έχουν πλήρη χρήση του διαδικτύου και ειδικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μια πλέον μεγάλη διάδραση και μεγάλη επίδραση στην προσωπικότητα των παιδιών. Μάλιστα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Βιτολάτη, για αυτή την ενημέρωση. Καλά. Και όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, να έρθει σε επαφή μαζί σας, μπορεί να ρωτήσει στο σταθμό μας, να δώσουμε δύο στοιχεία περισσότερα. Πέστε, άμα θέλετε, και δύο στοιχεία στον αέρα για τον κόσμο που μας ακούει. Υπάρχει το site μας στο www.homodigital.gr, όπου εκεί υπάρχουν και οδηγοί ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και για τα κινητά τηλέφωνα και για τους υπολογιστές, που μπορούν με απλά βήματα να δουν πώς μπορούν να κάνουν τα συστήματά τους ασφαλέστερα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλά σας βράδυ.